Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τραγωδία χθες το βράδυ στην περιοχή των προσφυγικών. 30χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσω απαγωνισμού. Τον βρήκε η αδελφή του. Τραγωδία στα προσφυγικά το βράδυ του Σαββάτου. 30χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσω απαγωνισμού στο σπίτι του. Τον άτυχο άνδρα βρήκε η αδελφή του κρεμασμένο στο υπόγειο του σπιτιού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιδιωτικό υπάλληλο που εργαζόταν σε επιχείρηση στην Τριών Αβάρχων. Στο σπίτι του έμενε μαζί με τη μητέρα του, η οποία όμως έλειπε αφού είχε φύγει για γιορτές σε συγγενείς στην Αυστραλία. Στο σημείο εκλήθη η αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σωρό του 30χρονου άντρα. Η αστυνομία έκανε έρευνες, μίλησε με συγγενείς και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Αλλάζουμε θέμα. Εγκαινιάστηκε χθες στο σπίτι του Κωστή Παλαμά στην Οδό Κορίνθου η στέγη γραμμάτων παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ωστόσο, τα εγκαίνια επισκιάστηκαν από την απαράδεκτη απόφαση των διοργανωτών να μην επιτρέψουν την είσοδο σε βουλευτές, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, αλλά και σε κανένα τοπικό μέσο ενημέρωσης. Το σπίτι του Κωστή Παλαμά κάποτε πολίτο και τότε η πάτρα ξεσηκώθηκε. Οι απλοί πολίτες που μάζευαν υπογραφές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όλος ο λαός, δημοσιογράφοι της πόλης που έκαναν μπαράζ δημοσιευμάτων για να σώσουμε το σπίτι. Είχαν κατά νου τους, βλέπετε, τους στίχους του ποιητή. Το σπίτι που γεννήθηκα και στο πατούν οι ξένοι, στοιχιώνε και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει. Και φτάσαμε στο σήμερα, 4 χρόνια μετά, χάρη σε ένα πατρινό ευεργέτη, ομογενή, ο οποίος το αγόρασε να το εγκαινιάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το απόγευμα του Σαββάτου. Κάποιοι όμως που βαπτίστηκαν διοργανωτές άφησαν έξω όλους όσους αγωνίστηκαν από το 2013 για να μείνει το σπίτι του Παλαμά ανέγκυχτο. Κάποιοι που δεν πληρώθηκαν για να το φτιάξουν, ούτε έκαναν μελέτες με το αζημίωτο. Αυτοί ήταν που έμειναν απ' έξω. Οι άλλοι, όπως απ' έξω έμειναν και τοπικοί δημοσιογράφοι, βουλευτές κλπ. Ήσαν αυτοί που όταν τους είχαν ανάγκη τους καλούσαν να συνδράμουν. Σήμερα όμως έβαλαν αστυνομικούς για να εμποδίζουν την είσοδο μέσα. Και το όργανο το ένα επίσης. Αυτό κύριε ανήκει στο λαό. Εμείς μελετάμε τον Παλαμά. Τι να πω ρε Κωνσταντίνα. Δεν πήγε κανένας βουλευτής. Από όσο γνωρίζω όλοι εδώ είναι στην σειρά. Περιμένουν, αποχωρούν ένας-ένας. Ούτε τα τοπικά μέσα μπήκαν. Δεν είμαστε καλεσμένοι παιδιά. Είναι... Είναι βέβαιο ότι υπήρξε κάποιο πρόκλημα στις προσκλήσεις και κυρίως στην ταξιθεσία από πλευράς των διοργανωτών. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη η οργάνωση εδώ που τα λέμε. Εμείς ήρθαμε να τιμήσουμε και τον Παλαμά και εγώ προσωπικά και όσοι άλλοι ήρθανε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι τυχαίο πως κανένα τοπικό μέσο ενημέρωσης δεν είχε βίντεο από την ομιλία του Προκόπη Παυλόπουλου μέσα στην αίθουσα και τα όσα είπε για το μακεδονικό και τόσο άλλα κρίσιμα ζητήματα. Πλήρωσαν, είπαν, ένα ιδιωτικό συνεργείο να καλύψει την εκδήλωση και ήρθε και η ΕΡΤ. Φυσικά η ΕΡΤ έδωσε εικόνα εκείνη τη στιγμή μόνο στα κανάλια της Αθήνας, ενώ το ιδιωτικό συνεργείο θα δώσει εικόνα κατόπιν εορτής. Εικόνες ντροπής στο σπίτι του ποιητή. Οι αναφορές του τύπου «Τραβάτε φύγετε ρε από εδώ», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Γραμμάτων Κωστή Παλαμά προς δημοσιογράφους, αποτελεί νέα εποχή και νέα ήθη στην τέλεση των εγγενείων, ιδιαίτερα σε ένα ίδρυμα γραμμάτων. Να τους χαιρόμαστε τους διοργανωτές. Και φυσικά τα ερωτήματα πολλά. Ποιος καθόρισε ποιοι θα εισέλθουν στο χώρο, ποιος ήταν υπεύθυνος για τον τύπο, δόθηκε και συνέντευξη τύπου για να διαφημίσουν την εκδήλωση. Τότε βέβαια τα χρειάζονταν όλα τα τοπικά μέσα. Ο Προκόπης Παυλόπουλος εγκαινίασε και έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους της έκθεσης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεναγήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας στην έκθεση ντοκουμέντων Αχαΐα 1934-1944, 10 χρόνια αγώνων και ελπίδων. Πρόκειται για μια έκθεση ιστορικού περιεχομένου με εκθέματα μέσα από το αρχείο του ιστορικού Βασίλη Λάζαρη που πραγματοποίησε τα εγγένειά της το απόγευμα του Σαββάτου, παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου. Ο πρόεδρος, μετά από την παρουσία του στα εγγένεια της Στέγης Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, παρευρέθη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνομίλησε με τον ιστορικό της Πάτρας, Βασίλη Λάζαρη. Και θέλω να σας συγχαρώ θερμά για όλη αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Όλο το αρχείο που έχει
συγκροτήσει όλα τα συγγράμματα που περιγράφουν όλη αυτή την ιστορία και κυρίως αυτή την πολύ σημαντική περίοδο που μας διδάσκει ακόμα. Μια περίοδο... Διότι ακόμα υπάρχει απειλή που γέννησε όλα την αρχή. Μα ακριβώς το είδαμε και κατά τη διάρκεια των εκλογών στην Ευρώπη το 2017. Τα μορφώματα του ναζισμού υπάρχουν και αν δεν αλλάξουμε πνεύμα και αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία στην Ευρώπη και αν δεν κοιτάξουμε το κοινωνικό κράτος λίγο περισσότερο, να θυμάστε ότι αυτή είναι η βασική αιτία για την οποία σήμερα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πιστεύω όμως ότι η Ευρώπη θα αντέξει και θα αντέξουμε κι εμείς. Πάντως η πρώτη φάση στην εξόρυμνωση του φασισμού έχει ήδη προηγηθεί, διότι η πρώτη φάση ήταν η κατάληψη εξουσίας διαμέσου εκλογών. Πάντως όλη αυτή την περίοδο οι Έλληνες, φαίνεται και από τους αχαιρούς, όταν μιλάμε για ελευθερία, είτε πρόκειται για την δικτατορία, είτε πρόκειται πολύ περισσότερο για τον κατακτητή βέβαια. Από εκεί και πέρα, εμείς ξέρουμε να λέμε διαρκώς όχι. Είμαστε, να θυμάστε πάντοτε, ο λαός της αντίστασης. Ναι. Αυτό που είχε πει ο Αντρέ Μαλρό, είχε πει από το 1959. Αρκεί όμως το όχι να υλοποιείται. Πρέπει να υλοποιείται το όχι. Να υλοποιείται το όχι. Βεβαίως και πρέπει να υλοποιείται, αλλά να ξέρουμε και τις συνέπειες ορισμένες φορές του τι αποφασίζουμε. Βεβαίως. Γιατί το ερώτημα που τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Και σε ό,τι αφορά ορισμένες απαντήσεις, τις οποίες έδωσε ο ελληνικός λαός, εγώ πιστεύω ότι και σήμερα, αν το ρωτούσες, για αυτή την πορεία που ακολουθούν μέσα στην Ευρώπη, είναι επικροτή και στο έπακρο. Είναι η μόνη πορεία που μπορούμε να ρωτήσουμε. Μαζί του ήταν ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και δεκάδες ακόμη εκπρόσωποι φορέων και αρχών της πόλης, βουλευτές και πολιτευτές, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος. Η έκθεση φαίνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας σπάνια χειρόγραφα και απόλυτα επίσημα έγγραφα για την Πάτρα και την Αχαΐα από τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου μέχρι και την απελευθέρωσή της από το γερμανοϊταλικό ζυγό τον Οκτώβριο του 1944. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαρτίου 2018. Σοκ στη Μακρινία. Η πόρτα του γηπέδου καταπλάκωσε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα 57 ετών. Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι ένας άνδρας ηλικίας 57 ετών στις Παπαδάτες Μακρινίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν φροντιστής στο γήπεδο και κάτω πάνω στις συνθήκες καταπλακώθηκε από τη σειρώμενη πόρτα του γήπεδου. Στο σημείο έσπευσαν ο εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός Γαβαλούς, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και συνέχεια διεπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι πυροσβέστες βοήθησαν στη μεταφορά του σωρού με το ασθενοφόρο. Και είδαμε να κοίταται ένα άτομο μπρούμητο στο έδαφος. Και προσπάθησε να βάλει την πόρτα. Ήτανε μόνο του εκείνη την ώρα που ήρθε, με ένα λωστάρι να τη σηκώσει. Αυτά δείχνουν και τα λεγόμενα δηλαδή εκεί. Εγώ είμαι από τους τρίτους, τέταρτους που ήρθα εδώ εκείνη την ώρα δηλαδή. Και το παιδί δηλαδή προσπάθησε να τη βάλει, γύρισε η πόρτα, δεν μπορούσε να την κρατήσει γιατί είναι μεγάλη και έπεσε στην πλάτη του. Ήτανε κατά πάσα πιθανότητα ζωντανό το παιδί εκείνη την ώρα, κλώτσαγε τα πόδια του, έσκασε και είχε μελανιάσει όλο. Την ώρα που ήρθαμε εμείς, ήδη εκείνη την ώρα που το βρήκε και ο προπονητής, κατά πάσα πιθανότητα να ήταν 20 με ένα τέταρτο, ξέρω εγώ, ας πούμε, ίσως και παραπάνω. Σηκώσαμε την πόρτα, αλλά δεν υπήρχε, είχε μελανιάσει, είχε πεθάνει το παιδί. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο πατρινός δημοσιογράφος Θόδωρος Μιχόπουλος. Είχε διατελέσει διευθυντής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Έφυγε σε ηλικία 65 ετών ξαφνικά τα ξημερώματα από ανακοπή καρδιάς ο πατρινός δημοσιογράφος Θοδωρής Μιχόπουλος. Μεταξύ άλλων είχε διατελέσει διευθυντής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και διευθυντικός στέλεχος των σταθμών Αντένα, Sky, ΕΡΤ καθώς και άλλων. Η κηδεία του δεν έχει οριστεί ακόμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πιθανόν η ταφή του να γίνει στην Πάτρα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το θάνατό του, το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού αναφέρονται τα εξής. Πέθανε τα ξημερώματα ο Θοδωρής Μιχόπουλος, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Ο Θοδωρής Μιχόπουλος ήταν αφοσιωμένος αριστερός, σπάνιος δημοσιογράφος και υπέροχος άνθρωπος.
θλίψε στην Πάτρα για το θάνατο του γνωστού παθολόγου και πρώην διοικητή του ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου, Ιωάννη Μουτούση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο γνωστός πατρινός παθολόγος και πρώην διοικητής του περιφερειακού υποκαταστήματος του ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου, Γιάννης Μουτούσης. Η κηδεία του θα τελεστεί στην Πάτρα μεθαύριο Τρίτη. Ιδιωτικό ερευνητή όρισε η οικογένεια της 44χρονης Ειρήνης Λαγούδη για να λυθεί το μυστήριο με τις συνθήκες θανάτου της 44χρονης. Η οικογένεια επιμένει πως δεν πρόκειται για αυτοκτονία. Η αστυνομία τώρα ξεσκονίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της άτυχης 44χρονης. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 44χρονης Ειρήνης Λαγούδη στην Ετλοκαρνανία. Η οικογένειά της προσέλαβε έναν ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Σπύρου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε. Ο ίδιος ο κύριος Σπύρου δηλώνει: «Η γυναίκα δεν αυτοκτόνησε, είχε τρία παιδιά, είπε πάω για γλυκά και θα γυρίσω πίσω. Κάποιο ραντεβού έδωσε με κάποιον ή κάποια. Την πήρανε κάπου αλλού και τη μεταφέρανε εδώ 1100 νεκρή». Ο ιδιωτικός ερευνητής ψάχνει τον τόπο που βρέθηκε νεκρή η Ειρήνη Λαγούδη. Κάθε στοιχείο που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της. Το μυστήριο παραμένει και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τις μαρτυρίες κυνηγών που ισχυρίζονται ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα το περασμένο Σάββατο δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο στην παραλία της Τριχονίδας. Το τελευταίο στίγμα της άτυχης γυναίκας δόθηκε στις 2 παρά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει ένα κενό 2 ωρών που θα πρέπει να εστιάσει η τοπική αστυνομία, η οποία επιμένει ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο τρόπος επίσης που φέρεται να επιχείρησε η Ειρήνη Λαγούδη να βάλει τέλος στη ζωή της προκαλεί έκπληξη, όπως επισημαίνει ο ειδικός εμπειρογνώμονας Γιώργος Ραυτόπουλος. Σημαντικές είναι οι καταθέσεις του γιατρού, πρώην συντρόφου της Ειρήνης, αλλά και της σύζυγου του. Οι αρχές ξεσκονίζουν και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της άτυχης γυναίκας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Ειρήνη είχε δανείσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον πρώην σύντροφό της ένα μήνα πριν πεθάνει. Πανικό στα ξημερώματα στην οδό Μποκαούρη. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική. Προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένα γιοταχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Ανέβαινε την Μποκαούρη όταν κοντά στη Γούναρη έπιασε φωτιά η μηχανή του. Ο οδηγός προσπάθησε να το βγάλει από το στενό. Κινήθηκε για κάποια μέτρα, αλλά δεν τα κατάφερε να φτάσει μέχρι την επόμενη διασταύρωση. Από τις φλόγες υπέστησαν ζημιές δύο ακόμη οχήματα που ήσαν σταθμευμένα στην ίδια οδό αριστερά και δεξιά. Επί τόπου βρέθηκαν δύο οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία με 5 άνδρες, καθώς και περιπολικό της αστυνομίας. Η φωτιά κατασβέστη 15 λεπτά αργότερα. Το όχημα έχει καταστραφεί, ενώ στα άλλα δύο αυτοκίνητα προκλήθηκαν ζημιές στα πλαϊνά τμήματά τους. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί της Κυριακής. Απίστευτη κτηνοδία στην Αιγιάλια. Άγνωστος μπήκε σε αυλή και κρέμασε τον σκύλο της οικογένειας με αλυσίδα. Έπαθαν σοκ οι ιδιοκτήτες μόλις βγήκαν έξω από το σπίτι του. Κτηνοδία στην Ακράτα, άγνωστος εισέβαλε σε αυλή οικίας, πήρε το σκύλο της οικογένειας και τον κρέμασε με αλυσίδα που βρήκε στην αυλή. Οι ιδιοκτήτες του τετράποδου έπαθαν σοκ μόλις αντίκρισαν τη θλιβερή εικόνα και αμέσως κάλεσαν την αστυνομία. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε ξημερώματα Θεοφανίων. Ώρες αγωνίας για την οικογένεια 17χρονου στο Αίγιο. Εξαφανίστηκαν τα ίχνη του εδώ και 10 μέρες. Στις 5 Ιανουαρίου πρωινές ώρες ο Φλωρίν εξαφανίστηκε από το σπίτι του. Ο Φλωρίν Β έχει ύψος 1,68, είναι 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Στην Πάτρα βρέθηκε χθες εκτάκτος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Τζανέτος Φιλιππάκης
και συζήτησε για τα προβλήματα στο λιμάνι με τους μετανάστες. Ωστόσο, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η σύσκεψη μέσα στα γραφεία του ΟΛΠΑ, οι μετανάστες απ' έξω μπαινόβγαιναν στις νταλίκες. Διαχειρίσιμο χαρακτήρισε το πρόβλημα στο λιμάνι της Πάτρας ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών Τζανέτος Φιλιππάκος, ο οποίος προέδρευσε το Σάββατο σε σύσκεψη στο λιμάνι, επισημένοντας ωστόσο πως το θέμα δεν είναι σημερινό. Ανακοίνωσε τη λήψη μία σειράς μέτρων στο λιμάνι. Έγινε μία αξιολόγηση των κατευθύνσεων, των μέτρων που λαμβάνονται. Η κατάσταση είναι πλήρως ελεγχόμενη. Αποφασίστηκε και θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα και θα υπάρξει καλύτερος έλεγχος στο λιμάνι. Τα αστυνομικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται θα ενισχυθούν σε κάποιο βαθμό. Η συνεργασία των εμπλεκομένων σωμάτων θα ενισχυθεί ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να υπάρξει η ευταξία στο λιμάνι και παράλληλα να αποτρέψουμε και την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων που δυστυχώς για άλλη μια φορά, όπως διαπιστώθηκε και στην περίπτωση αυτή, υπάρχει εκμετάλλευση από διάφορους επιτίδιους και σε προσωπικό και σε μέσα, και θα γίνουν και κάποια άλλα έργα εδώ τα οποία θα συμβάλλουν ώστε η κατάσταση να είναι καλύτερα ελεγχόμενη και να αποδώσει τους στόχους τους οποίους βάλαμε. Ωστόσο, την ίδια ώρα που ο κύριος Φιλιππάκος ήταν στη σύσκεψη ακριβώς έξω από το κτίριο του ΟΛΠΑ, γινόταν της κακομοίρας. Η έκτακτη επίσκεψη Φιλιππάκου έγινε με αφορμή την έξαρση του φαινομένου των εσβολών αλλοδαπών που καταγράφεται μέσα στη λιμενική ζώνη της Πάτρας. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.